Τα καλύτερα ακριβώ. <laughs> Εμεί τι κάνουμε. Κάθε φορά που έχει βουλή, παρακολουθούμε όλη τη συνεδρίαση για να διαλέξουμε για εσά τα καλύτερα. Θα τα προβάλλουμε αυτό και αυτά. Κάνει. Λοιπόν, Είδαμε και του άλλου πολιτικού αρχηγού, αλλά το χάσαν το παιχνίδι οι υπόλοιποι. Γιατί όταν έχει τέτοια μονομαχία, μετά όλα τα άλλα φαίνονται απλέ ναι. Αλλά να σου πω κάτι, και αυτή η εικόνα τώρα να τελειώνει ο Πρωθυπουργό, να φωνάζει ο Πρόεδρο τη Βουλή τη Φόφη Γεννηματά και την ώρα που ανεβαίνει η αρχηγό του κινήματο Αλεξάνδρου. Να Να φεύγουν όλοι. Οι άλλοι θέλουν να δουν του μονομάχου Μαριά. να, ε, Μαρία, ε, ε, να σκοτώνονται δε, μετά. Δε, η παράσταση δε, έλειξε. Δεν είναι ταινία. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή. Α, γιατί χθε ο Πρωθυπουργό περιέλαβε και τον κύριο Άρη Πορτοσάλτε. Πολλά τη, μάλιστα. Βέβαια. Όχι μία φορά. Και τον Πορτοσάλτε και τον Αλαφούζο και το Σκάι. Είχε μονή με το Σκάι ο κύριο Τσίπρας. και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται. Τον έχει ενοχλήσει πάρα πολύ ο Σκάι με τι αποκαλύψει του και δείχνει τον εκνευρισμό του. Δεν πειράζει, θα του περάσει. Λοιπόν, πάμε στην καθημερινή τώρα εμεί. Σιγά-σιγά. Μονομαχία χωρί όρια μέχρι τι κάλπε. Αυτό ακριβώ είδαμε χθε. Μία μάχη χωρί όρια. Σφοδρή προσωπική σύγκρουση Τσίπρα-Μητσοτάκη χθε στη Βουλή μπήκαν μέσα. Σόγια, οικογένειε, περιουσίε. Όλα, όλα. Γυναίκε, σπίτια. Παιδιά, όλα. όλα. Ψηφίστε για την Ευρώπη, έκκληση 21 αρχηγών κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Άγκυρα στέλνει και δεύτερο γεωτρύπανο. Η προσοχή στραμμένη στο οικόπεδο 8 της Κυπριακής ΑΟΖ έχει σήμερα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Ο Βασίλης Νέδος και ανοίγω τώρα την καθημερινή για να το δούμε εδώ παρέα βλέπετε, 12 πολεμικά πλοία, το έλεγε και εσύ νωρίτερα, το πριν, του τουρκικού στόλου βρίσκονται στα βόρεια τη Κύπρου. Τέσσερι εικονικέ αερομαχίε χθε στο Αιγαίο. Φαίνεται ότι το ενδιαφέρον τώρα επικεντρώνεται στο οικόπεδο 8 που δραστηριοποιείται η Ιταλική Έννη. Έτσι είναι, η οποία την είχε φύγει όπω θυμόμαστε την πρώτη φορά από την Ευρώπη. Την, είχαν διώξει, διώξει, διώξει ακριβώ. Αυτά από την καθημερινή σήμερα. Πάμε στην Αυγή, κυβέρνηση για την κοινωνία, αντιπολίτευση Μακελιό. Πήρε τη σκητάλη από τον Πρωθυπουργό, όπω βλέπουμε, εφημερίδα που αναφέρθηκε στο Στέφανο Χίο και τώρα κουνάει και το μακελιό. Μην την καταντήσει στο τέλο να το πουλάει, όπω πουλάγαν παλιά αριστεροί τον οδηγητή. Τώρα θα πουλάνε το μακελιό σε λίγο καιρό. Μα φανταζόταν όπως ο, ο Χίο ότι θα γινόταν αναφορά στο όνομά Ελάτε. Και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό κιόλα. Έλεω. Υπάρχει και ένα όριο. Λοιπόν, ο Βέμπερ αποκάλυψε την κρυφή ατζέντα Μιτσοτάκη. Και διπλό χτύπημα από τραμπούκου και μόραλι. Ένα άλλο θέμα εδώ μπροστά στην αυγή για τη συνέχεια ο ριζοσπάστη τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματο για πραγματική ανακούφιση του λαού από φόρου και χρέη. Κοινοβουλευτική ομάδα επανακατέθεσε προτάσει που έχει απορρίψει πολλέ φορέ και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία προσπαθεί τώρα να μεταμφιεστεί σε σωτήρα αυτών που καταστρέφει με την πολιτική τη. Προχωρούμε στα νέα. Προσφέτεια, business και τραμποκισμοί. Επιστολή ΥΠΡΑ στη ΔΟΕ για Παναγοπούλου και καταγγελίε Μητσοτάκη για δουλειέ στο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργό απέτησε γραπτό την τοποθέτηση τη Παναγοπούλου στη ΔΟΕ. Για business στο Πρωθυπουργικό Γραφείο με επιχειρηματίε έκανε λόγο ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία. Πρωτοφανέ επεισόδιο στη Βουλή με τον Πολάκη να κινείται απειλητικά κατά του αρχηγού τη αξιωματική αντιπολίτευση. εδώ να την περιγράψουμε λίγο. Και βλέπουμε εδώ τον κύριο Πολάκη, ο οποίο έχει κατέβει, έχει φύγει ο Πρωθυπουργό. Και κατεβαίνει ο ίδιο όπω είπαμε, ω μαχαλόμαγκα και αρχίζει να κουνάει το χέρι μπροστά στον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντα του δεν θα μιλάς για φασισμό εδώ μέσα. Θα τα πούμε αύριο. Αν μπορούμε και είμαστε έτοιμοι να δείξουμε και τι άλλε φωτογραφίε που είδαμε στο πρώτο θέμα, γιατί ναι. ήταν μακρινό το πλάνο τη Βούλη. Κάποια στιγμή λοιπόν, την ώρα που κατεβαίνει, που φεύγει ο Πρωθυπουργό, mm -hmm. βλέπουμε τον Πολάκη. Γιατί εντάξει, είναι και δύο μέτρα, καταλαβαίνει ότι είναι ο Πολάκη. Είναι οι φωτογραφίε ναι, που βλέπετε προφανώς. εδώ. Α, να κατευθύνεται προ τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί αρχίζει κάτι να του λέει για το ότι φασισμό ή σομπολεκισμό το χρησιμοποιεί πολλέ φορέ. Ναι, τον ενόχλησε τον κύριο Πολάκη. Α, εδώ βλέπουμε τι φωτό. Εκείνη την ώρα λοιπόν. Αντιδρά η Νέα Δημοκρατία και οι βουλευτέ τη λέγοντα τον πρόεδρο να ακούσει τι έγινε. Ο πρόεδρο κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, ή δεν, ή δεν άκουσε, τρόποιο. αυτό υπόθηκε. Και του λέει ο Πολάκη, φύγε, φύγε από εδώ, του λέει ο κ. Τσουτάκη, φύγε έξω. Και του λέει ο Πολάκη, θα τα πούμε αύριο στι 7 η ώρα που θα είναι η ομιλία του κ. Πολάκη, σήμερα, σήμερα δηλαδή. δηλαδή στη Βουλή. Η Ναντίν Χαρδαλιά σε λίγα λεπτά κοντά μα για να μα δώσει Άκριβος. όλο το παρασκήνιο τέλο πάντων αυτού του επεισοδίου. Πάμε στο έθνος τώρα. Ποιοι κερδίζουν πόσα από το πακέτο Τσίπρα. Αναλυτικά το ωφέλει για 4 εκατομμύρια νοικοκυριά. Πόσο φθηνένει το καλάθι τη νοικοκυριά, πόσο μειώνουν τη λογαριασμοί για ρεύμα και φυσικό αέριο. Μόνο για αυτά δεν μίλησαν χθε, βέβαια. Ε, το καλά. Δεν καλά, Να πω. Μίλησαν για όλα τα υπόλοιπα εκτό από Είδα αυτά. Είδα όμω ψαλιδίστηκε λιγάκι το πακέτο με τον ΦΠΑ στα τρόφιμα. Γιατί όπω είδε, καφέδε, ποτά, Χυμή. αναψυκτικά, που είναι μεγάλο πακέτο αυτό και ειδικά τώρα το καλοκαίρι αυτό είναι ένα τεράστιο πακέτο και ειδικά για τους νέους και για όλους μας νομίζω, αυτό βγαίνει εκτός, αυτό παραμένει στο 24. Δεν πάει και στο γι' αυτό 13. υπήρξε και γκρίνια χθε. για το συγκεκριμένο, φεύγουμε από το έθνος. Για να δούμε τον τύπο, απάτη με την εισφορά λιλεγγύης, ψαλιδίζουν φορολαφρύνσεις που είχαν προνομοθετηθεί από το 7, από το 17 όπω είπαμε, όπω ήταν και η εισφορά αλληλεγγύη και ο έμφυ, αυτά πήγαν περίπατο. Εκτό σε αυτό, ο Τσίπρα που βλέπει την λίτα να έρχεται, σφυροκόπημα από μυτσοτάκι για το σκαφά τον Πρωθυπουργό και τον πολλακισμό. Είδαμε και το Μωρό, πάει το πρωτόκολλο από την Κούνια λοιπόν και είχαμε Οδύσσια για καρκινοπαθή στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Είχαμε εκατοντάδε ανθρώπου να περιμένουν ουρέ για να πάρουν φάρμακα για τον καρκίνο. Άνθρωποι οι οποίοι είναι σε θεραπεία, να περιμένουν ώρε ολόκληρε όρθιοι. Είναι οι άνθρωποι Αυτά, που βλέπετε εδώ. Ο μαχαλόμαγκα του Υπουργείου Υγεία, ο Πολάκη δεν τα βλέπει να πάει να επιληφθεί. Τι γίνεται εδώ λοιπόν, οι ίδιοι επικαλούνται εκεί που ήταν οι καρκινοπαθεί την έλλειψη προσωπικού. Αλλά ίσω να μην συμβαίνει ούτε και αυτό, να είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Στα χαρτιά λοιπόν παραμένει το σχέδιο του Υπουργείου Υγεία. Συνεχίζουμε με το φιλελεύθερο. επιβάτε τη εξουσία, λέει ο φιλελεύθερο σήμερα. Απολογία Τσίπρα στη Βουλή για τα κότερα και την ξαναζεσταμένη παροχολογία. Σε δινή θέση, που ο πρωθυπουργό, λέει σήμερα ο φιλελεύθερο, παραδέχθηκε ότι έκανε διακοπέ στο σκάφο τη οικογένεια Παναγοπούλου και είπε μάλιστα απευθυνόμενο στον κύριο Μητσοτάκη: Τι τη θέλετε, Δεν μου ζητούσατε με ένα φωτογραφίε. Έχω βγάλει αρκετέ. Ναι, και γιατί ο, ο Τσίπρα φοβάται ότι θα βγουν και άλλε φωτογραφίε. Γι' αυτό το είπε χθε στη Βουλή: Τι Έχω βγάλει και σέλφι, έχω και με ψαροντούφεκο. Και θα με δούμε. το προσωπικό και Αναφέρθηκε με το προσωπικό, προσωπικό. φωτογραφίε. Επειδή φοβάται λοιπόν και την αποκάλυψη και άλλων φωτογραφιών, ανησύχει και φο... αποκάλυψη από τη δημοσιογραφία. Όχι από το παρακράτο, όπω λέει ο ίδιο. Αν ο ίδιο ο Πρωθυπουργό έχει σχέσει και ξέρει πώ δουλεύει το παρακράτο και η δική του και ο μηχανισμό του, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Η δημοσιογραφία δεν δουλεύει με το παρακράτο. Δουλεύει με τι αποκαλύψει. Είναι, είναι δημοσιογραφικέ αποκαλύψει λοιπόν αυτέ. Όχι παρακράτο. Εφημερίδα των συντακτών. Πάμε λοιπόν. Πρόβα φόνο από τη Χρυσή Αυγή έχει ένα άλλο θέμα πρώτο η εφημερίδα σήμερα. Μια αποκάλυψη ντοκουμέντα από τι επίσημε αναφορέ τη Ελλά. Το τάγμα εφόδου που κατηγορείται για την τηλεφωνία του Φίσα ήταν το ίδιο που επιτέθηκε δύο μήνε νωρίτερα στο συνεργείο. Α, Επικεφαλής Επικεφαλή ο, ο, λαγός, όπως όπω λέει η εφημερίδα, παρόντε Πατέλης, Καμιάνο και Δήμου. Βλέπετε εδώ, αυτό είναι το πρώτο θέμα τη εφημερίδα σήμερα. Τώρα, τι φέρνουν τα νέα μέτρα ανάσα σε αγορέ και καταναλωτέ. Για τη συνέχεια η δημοκρατία έπεσαν πολύ χαμηλά. Θλιβερή συζήτηση στη Βουλή με φθηνέ εξυπνάδε και ύβρι τόσο από Τσίπρα όσο και από Μιτσοτάκη. Ο ένα υπερασπιζόταν τι διακοπέ με το κότερο, ο άλλο τον πλουτισμό τη οικογένειά του. Λέει η Δημοκρατία σήμερα. Για να δούμε το βοντίκι, μετά την Κύπρο πλώρη για Καστελόριζο. Ανησυχία στην Αθήνα από τι επιθετικέ κινήσει Άγκυρα σε όλα τα μέτωπα. Και δεύτερο γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο προανήγγειλο Τζαβούσογλου. Η Ελλάδα ποντάρει διπλωματικά στι ΗΠΑ, τι οποίε αγνοεί επιδεικτικά ο Ερντογάν. και βλέπουμε το σκίτσο. σήμερα το θέμα. Ε, βέβαια, τεράστιο θέμα. Γιατί κάτι έχει αλλάξει τον τελευταίο Βλέπουμε εδώ το κότερο με τον επιγραφή Force One. Τι είναι πιο επικίνδυνο, ένα πρωθυπουργό που κάνει διακοπέ σε κότερο ή μια αντιπολίτευση που φωτογραφίζει τον πρωθυπουργό. Μια Τουρκία που κάνει γεωτρή στην Κυπριακή ΑΟΣ και ένα Ερντογάν φωτογραφίζει τον Καστελόριζο, λέει εδώ η απάντηση, η άλλη φωνή, που πραγματικά αυτή είναι μια πολύ μεγάλη απειλή και μια πολύ μεγάλη ανησυχία. Να κάνει διακοπέ, να βλέπει το Φατίχα απέναντι. Ακριβώ και ναι, το, ναι, ναι, το φατίχ. Ναι. <laughs> Πάμε στην αιστεία. Θλιβερό <coughs> κατήφορο, χειρότερα δεν γίνεται, γράφει η αιστεία, εκτροπή πρωθυπουργού και αρχηγού αξιωματική αντιπολιτεύσεω χθε στο Κοινοβούλιο. Η αυγή τη δεξιά, το άρθρο σημαίνω του κυρίου Δημόπουλου. Μιλάει για την ιστορική εφημερίδα, δηλαδή δεν εννοεί ναι. την αυγή την, ναι, πρωινή. ναι, πρωινή. για να δούμε την ελεύθερη ώρα. Μαφιόζικη η βίζα τη διαπλοκή στο κότερο. Πυρηνικέ βόμβε του θείου Τράγκα για Τσίπρα. Μάλιστα. Πάμε στον Εσπρέσο. Ω εδώ, αειδιασμένη σύζυγο πασίγνωση του πολιτικού. Γιατί προφανώ είναι άπιστο ο ίδιο. Ναι, ναι, ναι. ε, μετά τη γραμματέα ε, και με καλλιτέχνηδα γενικώ. Με καλλιτέχνητα. Έχει ανησυχίε ε, ο πρωδικός. ναι, Το τρει εξαμαρτίν σου λέει εδώ βάζει φωτιά στο γάμο του. Τρει φορέ τώρα το παράκανε. Μία, δύο, συγχωρήσει ο άλλο. Τρει δεν μπορεί. το ανεχτεί. Και τι άλλο εδώ. Βρεθήκαμε στα γερίσματα τη ταινία του Πάουλ στη Σαλαμίνα, μάλιστα. Η εφημερίδα Σταρ τον πόντισαν μέχρι θανάτου. Μπούλινγκ καταγγέλουν οι γονεί. Βίντεο σοκ δείχνει ότι τον χτυπούν και τον πιέζουν να βρίζει και να πίνει. Νέα υπόθεση για κουμάκι θυμίζει ο θάνατο του Παναγιώτη. Από πάνω η υπόθεση τη Κύπρου με τον uh, δολοφόνο, φωτογράφιζε μοντέλα δίπλα στα πτώματα και υπάρχει τώρα αγωνία για τις κοπέλες που πόζαραν. Ψάχνουν να βρουν ποιες κοπέλες ήταν αυτές κάποιες έχουν και πού βρίσκονται σήμερα. Κάποιες έχουν μιλήσει. Κάποιες έχουν μιλήσει που είναι ευτυχώ ζωντανέ οι γυναίκες. Υπάρχουν όμως και κάποιες που δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Και υπάρχει ανησυχία... Μήπω τι έχει εξαφανίσει με τον ίδιο τρόπο. Και υπάρχει και έχει τώρα δημιουργηθεί και ένα, μια μεγάλη ιστορία σε σχέση με το, την τηλεοπτική σειρά Βέβαια, πρωταγωνιστής το της οποίας φαίνεται να βρίσκουν κάποιοι ομοιότητες τελος με, πάτε, τον με τον Ορφέα τον και, και τον Ορέστη. Δεν ναι. μπορούμε να πιστέψουμε τώρα ότι μια τηλεοπτική σειρά ή μια ταινία ή οτιδήποτε άλλο μπορεί κάποιον... Εντάξει, το εξηγήσαμε και χθε το συζητήσαμε εδώ. Έχουμε τώρα και, είδες τι έγινε στη, σε μια περιοχή, έγραψαν στο σχολείο 16 αρνιά για, για να μην, μην κλείσει η τάξη. <laughs> σου λέει, <laughs> αφού δεν έχουμε μαθητές, τα αρνιά τουλάχιστον. <laughs> και έχουμε και τρία ζευγάρια Ελλήνων στους Σουίνγκερ στην Κρήτη, Μαρία. Στους Swingers. 170 ζευγάρια σου λένε εκεί. Παραμένεις Από Ό,τι φαίνεται. Μάλιστα. Για κάποιους. Ναυτέ, σε ρωτάω πώς ξέρεις. Δεν ξέρω, δεν έχω χώνα. εκεί. Επιφυλακτική υποδοχή από αγορέ και θεσμού. Το ζύγι των Βρυξελών. Οι παροχέ. Πιέσει ομόλογα και μετοχέ. Θετική η φορή. Αυτά από τι εφημερίδε. Βλέπω φεύγουμε. πορτοσάλτε απ' έξω. Να ακονίζει ναι. το μαχαίρι. Δεν ακονίζει το μαχαίρι. Στέλνει μηνύματα στον Πρωθυπουργό. Δεν είναι και στο πιστεύει. Τζίπρα, δε θυρείο μηνύματα. εκτό το στο και στο Τζίπρα σημειώματα. Θα μα τα πει όλα σε λίγο μετά τι εφημερίδε. Έχουμε τον κόκκινο πρωταθλητή, ο οποίο λέει νικητή και στο μπάσκετ. Δήλωσε κόλλημα Αναστόπουλο, αδειάζοντα και δικαιόκ. Αυτοκρατορία. Τα κορίτσια του θρύλου διέλυσαν 96-39. Τον Πάου και έκανε τον νταμπλ γυναική ομάδα του μπάσκετ του Ολυμπιακού. Προχωράμε με το φω. Ε, στο φω των σπορ είμαστε τώρα. αντελήριο. Αγγελόπουλοι και κόσμο έγιναν ένα στο σεφ από θέωση στο στάδιο ειρήνη και φιλία για του Αγγελόπουλου. Μιλάει για το χθεσινό παιχνίδι με τον Πρωμηθέα. Και από το φωτεινό. Και πάμε live. στην live sport, στην οποία βλέπουμε στο πρωτοσέλιδο να λέει Βοτανικό Alive. Ουσιαστικά, χθε ο Δημήτρη Γιανακόπουλο σε δηλώσει το ανέφερε ότι έχει ένα πλάνο για ένα νέο παναθηναϊκό ΠΑΕΚΑΙ και mm -hmm. ο οποίο θα συστεγαστεί στο βοτανικό. Πράσινοι τώρα. Οι πράσινοι ή εμεί ή αυτή στο ίδιο μικρό σχήμα. Για Να φαίνεται ναι, για την πριβώς. κόντρα που υπάρχει. Φτάει έχει παρέτηση του Βασιλιάδη, όπω βλέπουμε. Βασιλιάδη, παρετήσου. Μέτρο σπορτ. Τώρα. σπορτ είναι... Φέρετε το κύπελο στο στου Ασχολούνται με τα δικά του. Έχουμε το κύπελο το Σάββατο. Άιστα. Άι, Πάω στον τελικό. Και κλείνουμε σιγά, σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σπορτάει. Α, είναι ίδιο με Βοτανικό για τι εξελίξει. Σε ευχαριστούμε Γεια μπάσκετ. Γυρίζουμε βουλή εμεί τώρα.